Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Να είμαστε πάλι μαζί για ακόμα μια φορά. Είναι Κυριακή, 8 η ώρα. Κρατήσαμε λοιπόν την υπόσχεσή μας και είμαστε εδώ πάλι με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μάλιστα. Απόψε έχουμε δύο καινούργια πρόσωπα. Να σας τα παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι η Αναστασία Λίπερος και η Αναστασία ή η Νατάσα. Το επίδομα σας. Μάρκο. Μάρκο. Το ξεχνάω. Δεν πειράζει. Επειδή είναι συνηθισμένο επίθετο και το ξεχνάω. Αν ήταν κάτι ασυνήθιστο, θα το θυμόμουν. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας απόψε για να μιλήσουμε και για τους εαυτούς σας, να μάθουμε πιο πολλά για εσάς και να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αγαπώ πάρα πολύ. Για μια θεατρική παραγωγή. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν. Να παραμείνω στην Νατάσα και να μου πείτε λίγα λόγια έτσι για τον εαυτό σας, αν δεν σας πειράζει. Έτσι, ένα βιογραφικό σύντομο. Θα σας κάνω ένα σύντομο βιογραφικό, ναι, όπως λέτε. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, εγώ σπούδασα καταρχήν εδώ πέρα. Ξεκίνησα, έκανα αγγλική φιλολογία και θέατρο. Έτσι ήταν η εισαγωγή μου στο θέατρο. Ολοκλήρωσα ένα μέρος των σπουδών μου στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και εκεί οφείλω και ένα μεγάλο μέρος της επιρροής μου, της σκηνοθετικής μου άποψης και της κατάρτισης και ένα άλλο μέρος στην αγαπημένη μου Γλασκόβη της Σκωτίας. Γιατί η αγαπημένη Γλασκόβη, είναι ιδιαίτερα αγαπημένη η Γλασκόβη και για ποιο λόγο ας πούμε? Είναι ιδιαίτερα αγαπημένη γιατί πέρασα υπέροχα χρόνια εκεί ως φοιτήτρια. Σπούδασε εκεί. Ναι. Μπράβο. Ο κόσμος είναι υπέροχος. Γι' αυτό. Και έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Ναι. Και θα σας πω και αργότερα, συνεργάζομαι ακόμα με σκοτσέζικους φορείς. Ναι. Μάλιστα. Αυτό μετά βέβαια, η κατάρτιση ποτέ δεν τελειώνει και εξέλιξη και είμαι ένα άτομο που μου αρέσει να εξελίσσομαι, οπότε συνέχισα την σκηνοθετική μου εκπαίδευση στο London School of Speech and Drama και μία τεχνική κατάρτιση που μου έλειπε για την παραγωγή τηλεοπτικών και σκηνοθετικών έργων, έκανα ένα technical diploma για ένα χρόνο στο Sydney Islington College. Μπράβο. Και ερχόμαστε στο τώρα. Ναι. Η Αναστασία. Είσαι πανέτοιμη δηλαδή τώρα για αυτό είναι το σύντομο βιογραφικό μου. Ναι, ναι, ναι. Κατάγεσαι από την... Είμαι Βιώτισσα. Μάλιστα. Η μαμά είναι από την Εδιψώ της Ευβοίας και ο πατέρας μου από τη Λίμνη. Mm-hmm. Βόρεια Εύβοια. Έχεις και άλλα αδέρφια? Έχω άλλα δύο αδέρφια. Mm-hmm. Ναι. Πιο μεγάλα, πιο μικρά? Πιο μικρά. Ασχολούνται και αυτά με... Ο αδερφός μου είναι μουσικός. Μουσικός. Ναι, όχι, παίζει μπουζουλκί. Έχουμε την καλλιτεχνική φλέβα, την έχουμε στην οικογένεια. Και αδερφή ναι. Η αδερφή μου καθηγήτρια αγγλικών γιατί σπούδασε και αυτή στη Σκωτία, ήρθε μαζί μου και... Ναι. Δεν είστε δίδυμες. Όχι. Όχι. Δεν μοιάζουμε καθόλου. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, η Αναστασία Λίπερος. Γεια σας. Γνωριζόμαστε... We met before. Yes, we have. You speak Greek or English? We'll see how it goes. Okay. I don't mind. Okay. See how it goes. Give me a little bit background of you, like a short biography, please. Πες μου από πού είσαι, τι κάνεις και όλα αυτά. I'm from London. Mm-hmm. I'm a singer and performer. And with regards to this project and why we are here today is because I am doing the PR promotion. I'm managing the campaign, mm-hmm. the promotion of this play, mm-hmm. which is called Abandon. Okay. And so I will also be performing a few small roles in the play. Are you taking part in the play yes, as well? Yes, I will be, yes, which is that I the very first much time enjoy. You acting or you act before? I have performed on TV before, a few programs, mm-hmm. and I'm a singer, so I've sung before as well. I know you're performed. Singing because you took part in our productions before in Show good. Me Your Talent, yes. like All Star Music Awards. Yes, yes, I know that. Very you have nice. A very good voice, beautiful Thank voice. Thank you very actually. Much, Vasilis. Yeah. Thank okay. you. Okay, all right, I'll come back to you again. Now, how, πώς έτυχε, ας πούμε, αυτή ήταν μια... τυχαία γνωριμία. Δική σου ιδέα, ήταν με άλλους, πώς προέκυψε αυτή η παραγωγή. Θα σας πω, προέκυψε από
το ενδιαφέρον μου να σκηνοθετήσω νέους συγγραφείς. Έψαχνα, είμαι σε διάφορα group, σε διάφορες ομάδες και ψάχνω συνέχεια για υλικό. Μάλιστα. Και κάπως έτσι, word of mouth, όπως λένε στα αγγλικά, συνέπεσα με την παραγωγό, την Carrie Byrne, η οποία γράφει κιόλας, έχει γράψει το έργο σε συνεργασία με την Kat Rosario, είναι ένα συγγραφικό δίδυμο. Κάπως συμπέσαμε, διάβασα το έργο, με ενδιέφερε, μου έκαναν την πρόταση και ασφαλώς δέχτηκα. Πώς εξελίσσεται το έργο, ποια είναι η κύρια ιδέα του έργου? Μάλιστα. Είναι ένα σύγχρονο έργο, abandon, όπως ανέφερε και η Αναστασία, που σημαίνει εγκαταλείπω. Έχει πολλές έννοιες το εγκαταλείπω, τον εαυτό μου, εγκαταλείπομαι από κάποιον, εγκαταλείπω τις συνήθειές μου και αυτά είναι θέματα, υποθέματα του έργου. Το κύριο θέμα του έργου έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτές έχουν επηρεαστεί, έχουν αλλάξει ή και έχουν αλλοιωθεί, αν θέλετε, από τα social media και από το ίντερνετ. Έτσι βλέπουμε δύο αδερφές από την Ιρλανδία, οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και αυτό έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω, την Όνια και την Κύρα, οι οποίες, ενώ έχουν μεγαλώσει πλέον, έχουν αποτυχημένες σχέσεις και σαν τελευταία λύση βρίσκουν την φαινομενικά εύκολη προσφυγή στο ίντερνετ και μπαίνουν σε μία σελίδα ραντεβού, διαδικτυακών ραντεβού. Dating internet site. Και λέω φαινομενικά γιατί από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει ένας γολγοθάς, ξεκινάει ένα προσωπικό ταξίδι για την κάθε μία πρωταγωνίστρια, όπου θα προκληθούν, όπου θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τις αξίες τους, κάποιες να τις καταπατήσουν, ακόμη και να κλονιστεί η ηθική τους ακεραιότητα. Και γι' αυτό το λόγο τα κορίτσια έχουν κάνει έναν έξυπνο παραλληλισμό με το ταξίδι του Δάντη στην κόλαση. Dante's Inferno. Και υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτό, διότι όπως αυτός κατέβαινε και πήγαινε στην κόλαση περνώντας από τους 9 διαδοχικούς κύκλους, gates, τα αμαρτήματα, τα γνωστά αμαρτήματα, λαγνία, φυλαργυρία κλπ. Ναι, ίσως αυτά να τα συναντούν ταξιδεύοντας μέσω του ίντερνετ, για αυτή ακριβώς, αυτά, ακριβώς, κύριε πολύ Βασίλη. Ωραία. Γνωρίζουν κάποια άτομα, τα οποία τις παρασύρουν σε ένα τέτοιο μέσα ταξίδι. Μέσα σε αυτό το ταξίδι, το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δραματικές εξελίξεις με όλα αυτά τα αμαρτήματα, όπως είπες. Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον και έτσι είναι τα πράγματα. Είναι, είναι μεγάλο τόλμημα, νομίζω, οι κοπέλες αυτές να γράψουν αυτό το έργο. Είναι πολύ μεγάλο τόλμημα και είναι αλήθεια. Γιατί βγήκανε τα πράγματα προς τα έξω τώρα, ότι αυτό που είπες είναι πραγματικότητα, ότι αλλάζει το ίντερνετ, έχει αλλάξει τις προσωπικές των ανθρώπων, έχουν δηλαδή αλλάξει τα πάντα και όχι προς το καλύτερο, προς ακριβώς, το χειρότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, και μένετε να δούμε κάτι το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψω, εάν μέσα από αυτό το ταξίδι κατάφεραν να αναδυθούν στην επιφάνεια, όπως γίνεται στο έργο του Δάντη, αναδύεται στην επιφάνεια και βλέπει τα αστέρια και σαν να ήταν η πρώτη φορά, εκπλήσεται, γιατί έχει μάθει ότι σημασία στη ζωή έχουν τα μικρότερα πράγματα, τα απλά πράγματα. Οπότε θέλουμε να δούμε εάν οι πρωταγωνίστρες θα αναδυθούν στην επιφάνεια, θα μάθουν από τα λάθη τους, θα γίνουν σοφότερες απέναντι στη ζωή και θα εκτιμούν τα πράγματα που έχουν πραγματική σημασία ή θα εγκλωβιστούν από τις συνέπειες των πράξεών τους και από τα αμαρτήματα. Οι δύο συγγραφείς φαντάζομαι θα έχουν κάνει την έρευνά τους και θα είναι βασιζόμενοι πάνω σε ίσως να έχουν συναντήσει άτομα τα οποία έχουν περάσει αυτά τα ταξίδια. Πρέπει ακριβώς, ακριβώς, κύριε Βασίλη. Έτσι ήρθε και η έμπνευση. Είχαν πολλούς φίλους τους στο κοινωνικό περιβάλλον που είχαν παρόμοιες εμπειρίες από internet και dating. Και τους συζητήθηκαν, φαντάζομαι. Ναι, και ήταν μία συγκεκριμένη ιστορία η οποία ενέπνευσε το συγγραφικό δίδυμο. Μία ιστορία μιας γυναίκας η οποία μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, εξαπατήθηκε και πήρε την revenge, δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη,
που είναι και ένα από τα θέματα, Αναστασία, μα θες. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είμαι σίγουρος, είναι πρωτότυπο, όμως είναι σημερινό. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες εκατομμύρια άτομα και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που μπαίνουν στο ίντερνετ αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις προκλήσεις και μπαίνουν σε πολλές αμαρτίες, όμως ίσως να μην το παραδέχονται. Και είναι αυτό που είπες, ότι στο τέλος θα καταλάβουν ότι έχουν κάνει, ας πούμε, έχουν πέσει σε παγίδες, θα καταλάβουν ότι ακριβώς έχουν κάνει λάθη ή θα συνεχίσουν να είναι σκλάβοι αυτών των ιδεών, ας πούμε. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια για το τόλμημα. Το casting πώς το κάνετε? Έχετε κάνει επιλογές? Το casting, ναι, κάναμε auditions για ένα μήνα περίπου, είδαμε πάρα πολλά άτομα και στο τέλος επιλέξαμε καταρτισμένους ηθοποιούς, οι οποίοι, γιατί το έργο έχει πολλά layers, έχει στρώματα, οπότε ενώ έτσι όπως το έχουν γράψει η Κατ και η Κάρι, το έχουν γράψει με έναν έξυπνο τρόπο, να μην γίνεται βαρύ. Ναι. Οπότε αυτά τα θέματα, τα φλέγοντα θέματα, απλά τα αγγίζει. Ναι. Και είναι χιουμοριστικό, είναι ελαφρύ. Ναι, όμως ο ηθοποιός πρέπει να έχει την κατάρτιση και τη δυνατότητα να περνάει και αυτά τα νοήματα. Όπως είπα, ναι. Όπως και δηλαδή έχουμε διαλέξει κάποιους πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Μπράβο. Στα αγγλέζικα, είναι twisted black comedy. Ναι. twisted black comedy. Yes, it's That's a nice. Black comedy. It's yeah, so it has like a twist to it. Yes. You and use it at the end. Mm-hmm. The revenge and the way it's an ongoing cycle. You know, okay, one person's trying to give revenge to one, another is trying to get back at the other, and it's all to do with using online as the tool to hide. Και η λέξη είναι εκδίκηση. Εκδίκηση, ναι. Λοιπόν, παραμένω σε σένα. I am staying with you, and I want you to give me more information about the place, times, and you know, of course, when and where. Yeah. All this. The play begins September 15th. Mm-hmm. September 17th is the press night, mm-hmm, so I'm hoping we will have as many journalists or writers, critics, mm-hmm, that would like to come along. Okay. Possibly interview the producer, Carrie or Kathy. And have a write-up, do a write-up for us about the play, their perspective, their view on the actual play. Mm-hmm. So that's the 17th of September, the third night in. And it goes all the way on to the 6th of October, so it's 21 nights running. Okay. What is the capacity of the theatre? That's 70 to 75 seats. It's a small fringe theatre. Yes. Lovely. And where is it based? It's in Peckham. Peckham. The nearest train station is Peckham Rye, so it's in Peckham, London. Okay. It's from 7:30 to 9 p.m. Mm-hmm. And matinee on Sundays at 3:30. Okay. Natasha, και πάλι, έκανες την προεργασία σου, έτσι, για την σκηνοθεσία. Μάλιστα. Okay. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η ιστορία? Πώς θα δουλέψεις για να πετύχεις το σκοπό σου, να βγάλεις όλα αυτά τα μυστήρια που υπάρχουν και όλη αυτή την... Είναι κάποια συναισθήματα παράξενα που θα αναπτυχθούν. Πώς θα δουλέψεις για να μπορέσεις να βγάλεις αυτά τα συναισθήματα? Θα επικεντρωθώ στην δουλειά με τους ηθοποιούς. Εντατική δουλειά, εντατικές πρόβες. Και ασφαλώς θα έχει συμμετοχή και η μουσική και τα φώτα θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και δύο καλούς μου φίλους και παράγοντες και Έλληνες. Μάλιστα. Γιατί γίνεται μία συμμαχία Ιρλανδίας με Ελλάδα. Μπράβο. Σε αυτή την παραγωγή. Ο οποίος είναι ο Δημήτρης Παπαθανασίου, ο οποίος θα επιμεληθεί τα φώτα. Μάλιστα. Και ο Φίβος Ιατρόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά θα will compliment. Ναι. Είναι νέα παιδιά, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι νέα παιδιά, professionals, με εμπειρία και με πολύ καλά project στο βιογραφικό τους. Και θα γίνει δηλαδή, η παράσταση θα είναι ένα
multisensory experience, έτσι το βλέπω. Θέλω ο κόσμος να ταξιδέψει. Ο κύριος στόχος μου είναι να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά, να ξεφύγουν λίγο από την πραγματικότητα και από τις σκέψεις τους. Βέβαια, οι πιο στοχαστικοί από το κοινό μπορούν αργότερα να σκεφτούν και να δουν τα... Να προβληματιστούν και να δουν τα άλλα στρώματα, αλλά θέλουν να διασκεδάσουν και να ξεφύγουν σε ένα μαγικό κόσμο και θα προσπαθήσουμε αυτό να κάνουμε. Πώς θα δουλέψει αυτή η ομάδα? Είναι η ομάδα η οποία έχει τις δυνατότητες και τις οικονομικές ή θα βοηθηθεί από κάποιους πόρους? Πώς θα δουλέψετε? Η ομάδα αυτή είναι αυτοσυντηρούμενη. Mm-hmm. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι δηλαδή ιδιωτικό το κεφάλαιο από την παραγωγό. Ασφαλώς συζητάμε και με κάποιους σπόνσορες, αλλά ακόμα είμαστε στις συζητήσεις. Okay. Και τα μελλοντικά σχέδια θα παραμείνετε σαν ομάδα, εσύ θα σαν Νατάσα? Θα παραμείνουμε σαν ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που δουλεύω με δύο ταλαντούχες γυναίκες και όχι μόνο, και με την Αναστασία, η οποία έχει υπάρξει πολύ δυνατή στο leading, στο PR και promotions του έργου. Έχει πλησιάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, all the media, she's done a great job. Thank you very much. Οπότε θα παραμείνει. Δηλαδή τη συστήνει σε περίπτωση που χρειαστώ και εγώ κάποιον. I recommend her. Thank you. I've enjoyed every minute. Yes. Okay. Οπότε θα παραμείνουμε. Ο στόχος είναι να πάμε και για ένα second run στο West End. Εγώ σκέφτομαι και θα ήθελα να εκπληρωθεί αυτή η ευχή μου να γίνει στο Θέατρο Τέχνης. Το ελληνικό στοιχείο και πάλι θέλω να το ενισχύσουμε εδώ στο Λονδίνο όσο γίνεται. Εάν όχι, θα βρούμε κάποιον άλλο χώρο και σκεφτόμαστε τον Αύγουστο να συμμετέχουμε στο Εντιβούργο, στο Fringe Festival. Πολύ ωραία, ευχαριστώ αυτό. Όσον αφορά για τα δικά μου σχέδια, έχω από Γενάρη, ξεκινώ τη συνεργασία μου με την Scottish Screen και το Edinburgh Napier University, οι οποίοι θα με βοηθήσουν στην συγγραφή του πρώτου σεναρίου ταινίας μεγάλους μήκους και στοχεύουμε στο να γίνει ταινία. Μπράβο. Και το setting είναι στο Εδιμβούργο. Και δουλεύω σε ένα project από το 2012, είναι αρκετά μεγάλο project, με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Worldwide, και σχεδιάζουμε την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο θα μιλάει για τη ζωή, το έργο και την επιρροή του C.L.R. James, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας που γεννήθηκε στην Τρινιντάδ, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα στην Αγγλία και επηρέασε με το έργο του και κυρίως με τους Black Jacobins, ονομάζεται ένα έργο, επηρέασε την παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά δεν του έχει δοθεί, όπως πιστεύουμε, η προσοχή που θα του άρμοζε. Όταν λες επηρέασε την παγκόσμια λογοτεχνία, σε ποια σημεία και πώς, με ποιο τρόπο την επηρέασε, ας πούμε? Το έργο του αυτό, που μιλάει για την επανάσταση των μαύρων και... Μάλιστα. Αυτό το έργο συγκεκριμένα, και κάποια άλλα, και ναι. Αυτά. Κάτι ήθελα να συμπληρώσω, ότι, και ότι ναι, είμαστε, αυτό το project είναι funded από το Heritage Lottery Fund, μας υποστηρίζει επίσης η Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Και κάποιοι άλλοι ιδιωτικοί παράγοντες. Πολύ ευχαριστώ. Και θα ολοκληρωθεί το 2015, γιατί είναι πολύ μεγάλο project, θα έχουμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που... Άρχισε ήδη δηλαδή. Ναι, έχει αρχίσει. Είμαστε στην προπαραγωγή. Πολύ ωραία. Αυτά για το 2014. Πολύ ωραία. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Θα ρωτήσω και πάλι την Αναστασία να μας πεις για περισσότερα more information about how can anyone get more information about their of play course. And if they want to book tickets, how and where. Yeah, of course, very important. You can go on to www.clfartcafe.org, which is the website link for the actual venue where it's going to be taking place. And you can buy tickets there. It's very easy to find, to buy the tickets. So it's www.clfartcafe.org. So you can purchase tickets on there.
Otherwise, our company is Pure Fluke Theatre, the company who have produced the play. So any queries, that anything to do with times or nights or any queries at all that anyone has, to contact us on purefluketheatre@gmail.com. Lovely. Thank you very much. You're welcome. For the information. Thank you, Vasily. And I tell you what, I'm very happy to have these two beautiful women tonight with me, have you with me. I'm very happy to hear all these, you know, nice, interesting projects, and I'm looking forward to come and see the play. Yes. We'll be pleased to see you. Yes. I would like to thank you, okay, in my turn, for the pleasant interview. You are welcome. And hope to see you. Thank you. Θέλεις να προσθέσεις τίποτα άλλο, έχεις κάτι ιδιαίτερο που θα θες να προσθέσεις? Όχι, τα κάλυψα όλα. Τα κάλυψα όλα. Αναστασία. No, that's, I think that's it, yeah. Lovely. Thank you very much for your time, Vasily. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε It's και nice εμείς. To have you here. Nice to see you again. In Faces. Αυτά, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Εύχομαι να χαρήκατε όλα αυτά που ακούσατε και να βρεθείτε κι εσείς εκεί στις παραστάσεις αυτού του θεατρικού έργου, Εγκαταλείπω, Abandoned, το οποίο θα είναι επί σκηνής από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε. Χάρηκα που μείνατε μαζί μας. Να είστε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα εδώ, στην εκπομπή Faces, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, για να μπορέσετε να αγαπάτε και τους άλλους. Εγώ σας αγαπώ. Καληνύχτα σας και θα βγούμε την ερχόμενη Κυριακή. Bye bye.